Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Καλησπέρα. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ξανά μαζί το 2011, στην πρώτη εκπομπή για φέτος. Όπως πάντα κάθε Δευτέρα, μέσα στην Αγανατή Τηλεόραση, από τις 11 ως και τις 12.30, παρέα με το φίλο μου συμπαίχτη και καλό μου. Καλησπέρα και από μένα, καλή χρονιά να πω και εγώ. Έχω να σε δω από πέρσι. Ναι, ναι. Και προς στιγμή νόμιζα ότι θα σε έβλεπα στο βίντεο που είδαμε μόλις τώρα. Έψαχνα λίγο να σε δω και μέσα εκεί στα κάρτα μαζί κάπου με όλους τους άλλους. Μπορούσαμε να ήμασταν κι εμείς κάπου, να χωθούμε κι εμείς. Αυτό περίμενα να δω, γιατί δεν το είχα δει. Το είχες ετοιμάσει νωρίτερα και δεν το είχα δει. Και περίμενα να σε δω πουθενά και ανησύχησα προς στιγμή, γιατί ελπίζω, νόμιζα ότι θα βλέπω μόνο εσένα. Και ότι δεν θα βάζεις εμένα. Και λέω, έχει πλάκα τώρα, μην ξέχασε. Εμείς θα ετοιμάσουμε ένα καλό για τα Θεοφάνεια. Λοιπόν, θα είμαστε όπως κάθε Δευτέρα για περίπου μία ώρα και κάτι μαζί με τον Νίκο να συζητήσουμε όλα όσα έχουν συμβεί αυτές τις ημέρες που ήταν μέρες γιορτών και μέρες διακοπών. Από αύριο ξεκινά ξανά η αγωνιστική δράση και το πρωτάθλημα το δικό μας το εγχώριο, το ελληνικό, η Super League. Φυσικά, χορηγός και για τη φετινή χρονιά, το πρατήριο υγρών καυσίμων Click Gold που βρίσκεται στον παράδρομο του Περιφερειακού πίσω από το νοσοκομείο. Στον πάδο του Περιφερειακού, στην είσοδο για το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, πίσω από το γήπεδο του Μακεδονικού και όπως είπαμε, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Για όσους παρακολουθούν διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.gagnatia.tv την εκπομπή. Φυσικά είναι και περίοδος μεταγραφών. Έχει ξεκινήσει η μεταγραφική περίοδος για τις ομάδες. Αν και εγώ θεωρώ μετά από αρκετά χρόνια έχει περάσει πολύ στον τούκο αυτή η περίοδος, Νίκο. Δηλαδή, θυμάμαι άλλες εποχές πρωτοσέλιδα πολύ μεγάλα. Έρχεται εκείνος, καταφθάνει αυτός, συμφωνία με αυτόν. Λίγο φέτος, πέρυσι πάλι υπήρχαν, αλλά φέτος είναι πολύ πιο έντονο το στοιχείο, έτσι υπάρχει πολύ ησυχία. Εγώ έχω να κάνω μια πρόταση πάντως. Επειδή βλέπω ότι ξεκίνησε λίγο στα βαθιά αμέσως και μπήκε στο θέμα κατευθείαν, εγώ λέω να κερδίσω λίγο χρόνο ακόμα από τις γιορτές. Ναι, για πες μου. Οπότε λέω να κάνουμε λίγο. Να αναδρομή για το πώς περάσαμε, να μου πεις πώς πέρασες εσύ, τι έκανες, που πήγες και να αφήσουμε λίγο στην άκρη τα ποδοσφαιρικά έτσι προς στιγμή. Εδώ, Νίκο, τοπικά, εδώ στην πόλη μας. Σαν σε βλέπω λίγο. Λίγο πιο γεμάτο. Λίγο πιο. Είναι από τη γυμναστική, μάλλον. Ναι. Να πω. Έχει αέρα, έξω. Το 15ήμερο αυτό λέω. Σε βλέπω λίγο πιο. Πάντα πρέπει να πέρασες πολύ καλά. Καλά ήταν, ωραία. Δόξα τω. Μα να ήταν κι άλλο, Ναι. Όντως. Σαν να πέρασε ένας ουρόνος, νομίζω. Έτσι ακριβώς. Πέρασε αρκετός, όντως. Εσύ πες μας τι έκανες. Εντάξει, και εγώ οικογενειακά, σε γενικά πλαίσια, οικογενειακά, εντάξει, λίγο παραβγήκα, θα έλεγα εγώ. Εσύ είσαι και ελεύθερο παιδί. Λίγο παραβγήκα, παραήπια, αλλά εντάξει, νομίζω προβλέπεται έτσι. Παραήπιες χωρίς να οδηγείς. Δεν οδήγησα πάντως. Δεν οδήγησα έτσι, πρόλαβα. Έτσι. Γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα μου κάνεις παρατήρηση. Δεν οδήγησα και νομίζω ότι ακόμα πρέπει λίγο να θέλω λίγο περίοδο προσαρμογής. Καινούργια μεταγραφή είμαι. Νόμιζα θα έλεγες ότι θα θέλω λίγο ακόμα να πιω. Όχι, είναι περίοδος προσαρμογής ακόμα, μετά τις γιορτές, οπότε μετά θα δείξω στον αγωνιστικό χώρο το ταλέντο μου. Σου λείψε το ποδόσφαιρο. Δηλαδή έτσι η αγωνιστική δράση. Κοίταξε να σου πω την αλήθεια, ίσως επειδή ήταν οι γιορτές, νομίζω δεν θα έλεγα ότι μου λείψε, αλλά παρόλα αυτά πάντα παρακολουθούσα, διάβαζα έτσι, τα τεκτενόμενα και τα γεγονότα και όσο συνέβησαν. Δηλαδή περιμένεις έτσι με αγωνία να ξεκινήσει αύριο το ποδόσφαιρο πάλι. Με αγωνία. Τα παιχνίδια. Εντάξει, μπορώ να πω ότι ναι, περιμένω να δω λίγο αγωνιστική δράση, γιατί εντάξει, μπορεί να. Αφήσαμε λίγο τις αγωνιστικές και τις ομάδες, αλλά παρ' όλα αυτά να δούμε λίγο τι αντίκτυπο έχουν σε αυτές. Εγώ λέω κανονικά οι διακοπές δεν έπρεπε να υπάρχουν. Γιατί βγαίνει από το ρυθμό. Δηλαδή οι Άγγλοι που παίζουν Χριστούγεννα, Πρωτοχρονία και αυτά έχουν μια χαρά ρυθμό όλη τη χρονιά. Τώρα βγαίνει από το ρυθμό σου δύο εβδομάδες, άντε ξανά μανά. Πρόσεξε. Τρίτη, Τετάρτη αγωνιστική, Σαββατοκύριακο αγωνιστική πάλι. Να το λάβω ως δικαιολογία αυτό που λες τώρα. Δηλαδή. Βγήκες από το ρυθμό γιατί θα σε δω και στο γήπεδο κατηδίαν. Ναι, φυσικά.
πέρα από την πρώτη εθνική και τη Super League που μιλάμε, να σε δω και κάτι δύο να βγει από το ρυθμό. Όχι, εκεί παρέμεινε. Και μη σου πω και το καλύτερο. Σε δικό μου θα συζυγήσω κιόλα. Σε δικό μου, όσον αφορά το δικό μου προσωπικό ποδοσφαιρικό επίπεδο, παρέμεινα σε καλή κατάσταση. Θα συζυγήσω κιόλα. Δεν είχα διακοπή με στι γιορτέ. Α, κατάλαβα. Δεν είχα διακοπή. Αγωνίστηκα κανονικά. Προσπάθησα τουλάχιστον. Εντάξει λοιπόν, γιατί θα δούμε η ζυγαριά τι να κρατώ σε καλή κατάσταση. Η ζυγαριά τι θα πει. Παρέμεινα. Ωραία, λοιπόν, μετά το, έτσι, το ανάλαφρο, έτσι, το σχόλιο που κάνουμε περί των γιορτών. Να πούμε ότι εντάξει, λίγο πολύ, θα μιλήσουμε λίγο γενικά σήμερα. Πρώτη εκπομπή, είπαμε, αγωνιστική δράση ξεκινά από αύριο. Έχουμε ετοιμάσει σήμερα μαζί με τον Νίκο να δούμε κάποια βίντεο και γενικά της χρονιάς που πέρασε και κάποια πιο αστεία και κάποια πιο ουσιαστικά, να το πω έτσι. Φυσικά θα θυμηθούμε την αγωνιστική που ξεκινά από αύριο, την πρώτη του δεύτερου γύρου και τη βαθμολογία εκεί που την είχαμε αφήσει, για όσους δεν θυμούνται. Τα μηνύματά σας ξέχασα να το πω αυτό φυσικά. Αν και και η συμμετοχή σας πάντα απαραίτητη. Φυσικά και η συμμετοχή σας πάντα απαραίτητη. Για συγκεκριμένο μηνύματα... λόγο, επειδή λαμβάνουμε ευχές τώρα. Έτσι. Ναι, ναι, φυσικά. Για τις ευχές σας. Ευχές. Εννοείται ότι τα μηνύματα διαβάζουμε όλα, άσχετα αν κάποιοι δεν τα μεταφέρουμε στον αέρα. Έψιλο γάμα κενό και αποστολή το μηνύματό σας στο 19.000 για ό,τι θέλετε να πείτε, ό,τι να συζητήσουμε και να σας έκανε εντύπωση τις μέρες που μεσολάβησαν μέχρι να πούμε κάποια πράγματα. Τώρα πάλι πλέον και μέσω από τη σελίδα που έχουμε φτιάξει στο Facebook, με ελληνικούς χαρακτήρες ώρα για μπάλα, οπότε πληκτρολογώντας μπορείτε να βρείτε τη σελίδα και να την παρακολουθείτε και από εκεί. Ώρα για μπάλα με ελληνικούς χαρακτήρες. Ακριβώς. Μέσω του Facebook, οπότε όπως είπα, μπορούν να παρακολουθούν οι φίλοι και να συμμετέχουν και εκεί, γράφοντας ό,τι θέλουν και σχολιάζοντας ό,τι θέλουν. Πέραν της Δευτέρας, έτσι που τα λέμε live και όλη τη βδομάδα και οποιαδήποτε στιγμή. Η σελίδα είναι ανοιχτή 24 ώρες το 24ωρο και μετά τις 12 την 12η νυχτερινή. Ο Νίκος διανυχτερεύει. Διανυχτερεύει ο Νίκος στο Facebook. Τι να κάνουμε, κάποιος πρέπει να αναλάβει και αυτή τη δουλειά. Όποιος δεν συμμετέχει, αυτό είναι. Εγώ τουλάχιστον δεν συμμετέχω στο Facebook, μπορείς να μου μεταφέρεις ό,τι θα υποθεί εκεί. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο να θυμηθούμε αν είναι έτοιμη η κάρτα, η βαθμολογία. Πάμε λίγο να δούμε τη βαθμολογία που την αφήσαμε στο τέλος του πρώτου γύρου. Είχαμε μείνει, αν βάλω και τα γυαλιά θα το δω ακόμα καλύτερα. Ολυμπιακός πρώτος με 36 βαθμούς. Στο 2-11 φτάσαμε και ακόμα με γυαλιά είσαι. Ναι, δυστυχώς. Ήταν εκείνη η τρομερή χρονιά που γνωριστήκαμε και δεν φορούσες γυαλιά και από τότε μεγάλωσες. Είναι το μόνιτορο σε μακρινή απόσταση και δεν θέλω να δυσκολευτώ. Ολυμπιακός πρώτος με 36 βαθμούς, ακολουθεί ο Παναθηναϊκός δεύτερος με 31. Τρίτος ο ΠΑΟΚ μαζί με την ΑΕΚ στους 23 βαθμούς. Πέμπτη έχει ανέβει η Καβάλα μαζί με τη Σκόντα Ξάνθης στους 21 βαθμούς. Θα πούμε για την Καβάλα τα ενδιαφέρουσα με τα γραφικά. Νομίζω τα πιο πολύ εκεί κινείται. Ναι, και καινούργια προπονητή. Ο Άρης βρίσκεται 7ος μαζί με τον Εργοτέλη και τον Ολυμπιακό Μπόλους στην 7η θέση. Ο Ηρακλής μαζί με την Κέρκυρα στους 19 βαθμούς. Ο Αστέρας Τρίπολης με τον Ατρόμητο στους 16 και από εκεί και κάτω οι τρεις τελευταίοι. Πανιώνιος 15, Πανσεραϊκός 15 και η Λάρισα παραμένει τελευταία, αν και παίζει σε ένα καινούργιο και πολύ όμορφο γήπεδο, με 11 βαθμούς. Τώρα, η 16η αγωνιστική ξεκινά αύριο Τρίτη. Λίγο περίεργο πράγμα πάλι, θα το ξαναπώ. Εντάξει, είχαμε Δευτέρα αγωνιστική, πριν πρώτους γιορτές είχαμε μια αγωνιστική που έγινε Δευτέρα. Ήταν λίγο περίεργο για μας τώρα, εντάξει. Όχι, λίγο να κάνω μια ερώτηση, δηλαδή, τώρα εντάξει, δεν μου απαντήσεις. Σε τι προσφέρει αυτή η εμβόλυμη αγωνιστική Τρίτη, Τετάρτη? Έχουμε Euro ή Mundial φέτος? Το 11 δηλαδή, δεν νομίζω. Όχι, δεν έχει κάτι. Αν πήγαινε μια εβδομάδα μετά, τι θα γίνει δηλαδή? Μια εβδομάδα μετά ουσιαστικά είναι. Εντάξει, λέει να εκμεταλλευτούμε την εβδομάδα που είναι μισή από άψη αργίας των Θεοφανίων. Ω, τέτοια Τετάρτη ο κόσμος έχει δουλειές στα γήπεδα, ρε παιδί μου. Θέλει λίγο να υπάρχει και ο χρόνος ελεύθερος. Τέλος πάντων, τα τρία παιχνίδια τα αυριανά, Τρίτη. Ατρόμητος Λάρισα στις 5 και 4, την ίδια ώρα Σκόντα Ξάνθη Παναθηναϊκός. Το τελευταίο παιχνίδι το αυριανό, 7.30 ώρα, Άρης Καβάλα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Την Τετάρτη τα 5 τελευταία παιχνίδια. Αστέρας Τρίπολης Εργοτέλης στις 3 η ώρα. 3 η ώρα να δω και ποιος θα πάει εκεί πέρα να το δει αργά σήμερα. Α, πεις Τρίπολη, εντάξει, έχει κάποιοι θα πάνε. ΑΕΚ Κέρκυρας 5 και 4. Ολυμπιακός Βόλου Πανιώνιος την ίδια ώρα.
Τα δύο τελευταία βραδινά, Ολυμπιακός Ηρακλής στις 7.30, το πιο έτσι ντέρμπι της αγωνιστικής, το πιο δυνατό παιχνίδι της αγωνιστικής, και Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ την ίδια ώρα στις Σέρες. Αυτά με την 16η αγωνιστική και τη βαθμολογία. Καιρού θέλοντος να γίνουν τα παιχνίδια. Καιρού θέλοντος, γιατί οι Σέρες έχουν ένα θέμα εκεί, βραδινές ώρες. Ναι, έχει πέφτει. Άμα πιάσει ο Μίχλη. Συνηθίζει ο Μίχλη να πέφτει και να ξεκινάνε τα παιχνίδια και να λήγουν την επόμενη μέρα. Άμα πιάσει ο Μίχλη, εντάξει, χειμώνα έχουμε, καλό είναι αυτό. Κρύο υπάρχει. Και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αυτήν την αγωνιστική. Πάντως έχουμε όλο το κατά το διάστημα όλων των γιορτών. Υπήρχε μια κινητικότητα έτσι, από άποψη των ομάδων, από πλευρά των ομάδων. Οπότε όχι τόσο μεταγραφικά θα έλεγα εγώ. Εντάξει, τώρα από σχόλια, συνεντεύξεις, γεγονότα που συνέβησαν και καλά και άσχημα, τσακωμή πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν ενδιαφέρουσες αυτές οι γιορτές από ποδοσφαιρική άποψη. Μπορεί να μην είχαμε δράση, να μην είχαμε αγώνες, αλλά νομίζω εξωαγωνιστικό κομμάτι ήταν αρκετά μεγάλο. Πάντα εντάξει, το εξωαγωνιστικό παίρνει, καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της της ποδοσφαιρικής έτσι, επικαιρότητας στην Ελλάδα. Ναι, είναι. Θα έλεγα ότι είναι αρκετά σημαντικό άμα κάνω μια απλή αναφορά στα διοικητικά παράδειγμα του Παναθηναϊκού. Ναι. Που συνέβησαν προεορτών και σε όλη τη διάρκεια των γιορτών υπήρχαν εξελίξεις. Τώρα πρόσφατα είχαμε τον Τζακωμό πάλι του Τζιμπούρ με το Χιμένεθ στην ΑΕΚ. Πολύ σημαντικό. Αλλαγή προπονητή στην Καβάλα. Έτσι. Και ένας προπονητή γνωστού Ιταλού. Ακριβώς, ναι, καταξιωμένο. Μετά είχαμε ακόμα έτσι μια υποβόσκουσα, έτσι θα έλεγα εγώ, απορία για το τι θα γίνει με τα επενδυτικά του ΠΑΟΚ και τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Νομίζω είχε αρκετό θέμα, έτσι νομίζω. Εντάξει, βέβαια θα τα πιάσουμε λίγο πολύ, λίγο πολύ θα σχολιάσουμε τα πάντα, αλλά νομίζω σημαντικό κομμάτι, σημαντικά θέματα θα μπορούσα να πω εγώ. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση που να μην σταθεί κάποιος εκεί, να μην τα σχολιάσει. Γιατί αφορούν πάρα πολύ ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πρωταθλήματος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, όπως είδαμε και πριν τη βαθμολογία, πρώτος ο Ολυμπιακός, δεύτερος ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν ξέρει πού πατάει, έτσι. Και πού βόσκει και πού βρίσκεται. Ναι. Με τις εξελίξεις που έχει στα διοικητικά. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό από την άποψη του να μην ξεφύγει πάρα πολύ στη βαθμολογία ο Ολυμπιακός. Οπότε στην ουσία θα καταλήξουμε να μην έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Από αυτό το κομμάτι και μόνο, για κανένα λόγο. Τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχουν τσακωμοί. Έχεις καμιά πληροφορία για αυτό? Να υπάρχουν, να έχει λίγο ενδιαφέρον, έτσι λίγο να ανάμουν τα αίματα. Να το μην είναι, μη ζεριάσουμε, να πούμε εντάξει, 11... δεν υπάρχουν λεφτά στις ομάδες. Δεν μπορούν να δώσουν σε λεφτά. Σε βλέπω πολύ αισιόδοξο για το 11. Τουλάχιστον κοίταξε να δεις. Όσο θα υπάρχουν έτσι κάποιες τέτοιες εντάσεις, λίγο ο κόσμος θα είναι πιο έτσι, πώς να σου το πω, ζεστός σχετικά με το ποδόσφαιρο. Όπως για παράδειγμα την προηγούμενη Super League, θυμάσαι που τα συζητούσαμε και τα λέγαμε. Ναι, αυτό. Το προηγούμενο καβγά. Αυτό που εύχομαι είναι να είναι πιο ζεστός ο κόσμος περί του θεάματος, έτσι. Για να μην ξεχάσουμε να κάνουμε και μια μικρή αναφορά στα επεισόδια που είχαν εδώ, που έλαβαν χώρα εδώ στην πόλη. Ανάμεσα σε οπαδούς του ΠΑΟΚ και του Άρη, μέσα στις γιορτές. Το οποίο είναι θλιβερό, θα έλεγα εγώ κομμάτι. Πότε έγινε και αυτό? Έγινε στις γιορτές του Άρη. Εδώ ήσουν εσύ? Ναι, δεν ασχολούμαι με. Γιατί έτσι δήλωσες, ναι. Γι' αυτό λέω. Ήσουν εδώ ήμουν, ναι, αλλά δεν. Δεν νομίζω και κλειστά κινητά πρέπει να έχεις τα πάντα, όλα ξέρω εγώ και αυτά. Ναι. Μπα, δεν το. Δεν.